Χρόνια πολλά, κύριε Παυλίδη. Δεν θα πούμε να τα ευχαριστήσεις, θα πούμε να τα χιλιάσεις. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα που έχεις κάνει για τον ελληνισμό εδώ στο Μοντρεάλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έχεις κάνει για όλους τους Έλληνες εδώ πέρα, όλα τα παιδιά που έχεις φροντίσει για τόσα χρόνια. Έχετε προσφέρει τόσο πολύ στην κοινότητά μας και έχουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ να σου πούμε. Και έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό, εγώ και η συναδέλφη μου η Άννη, κάτι πολύ σημαντικό που μόλις έκλεισε στα 100 σας, έπρεπε να κάνουμε κάποιες... You have to go out and look for a couple of ways to make the event very special. Και οι δυο μας και μαζί με την Μελανή Ζολή κάναμε μία ερώτηση στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό μας, στον Βασιλιά και στον Governor, Justice Governor General, να σας προσφέρουμε ένα χαιρετισμό και από αυτού. Και εγώ ήθελα να πω ότι ένα από αυτά τα παιδιά που μίλησε η συνάδελφός μου η Μανουέλα είμαι και εγώ, διότι στα 14 μου χρόνια ήμουν προσκοπήνα στον Ευαγγελισμό μαζί με τον κύριο Παυλίδη και έχω τις πιο ωραίες αναμνήσεις από τον προσκοπισμό και είμαι βέβαιη ότι μέσα εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι και φίλες που πηγαίναμε μαζί. Αν και έχουν περάσει τα χρόνια και ίσως να μην γνωριζόμαστε, εγώ νομίζω ότι όλοι μας, άμα ψάξουμε μέσα την ψυχή μας, θα δούμε τι ωραίες αναμνήσεις έχουμε από αυτό τον προσκοπισμό. Και η αιτία ήταν ο κύριος Παυλίδης με όλους τους άλλους, όπως ήταν και η κυρία Τσινάλη, η αείμνηστη Ελένη Τσινάλη, που ήταν για μένα ένα μεγάλο role model και leader. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παυλίδη, για όλα όσα έχετε προσφέρει σε άτομα, σε παιδιά σαν και εμένα και νεότερους και σας εύχομαι τα καλύτερα, να χιλιάσετε, να είστε πάντα καλά και ευλογισμένοι. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε όλοι εδώ. Κοιτάξτε όλοι εδώ. Λοιπόν. Ωραία, μπράβο. Είστε ανώτερα.